Έντονος και αποκαλυπτικός εμφανίστηκε χθες βράδυ ο Γενικός Εισαγγελέας στην εκπομπή 60 λεπτά. Αρχής γενομένης από το έργο της νομικής υπηρεσίας σχετικά με τις έρευνες για την οικονομία, ο Γενικός Εισαγγελέας ήταν ξεκάθαρος. Εκείνο που μπορώ να διαβεβαιώσω είναι ότι θα κάνει το παν έτσι ώστε να ανταποκριθεί στο δύσκολο έργο που έχει αναλάβει. Έχουμε επίγνωση και κάποιων ελλείψεων που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν και κάποιων καθυστερήσεων. Την ίδια ώρα επισήμανε ότι ο διορισμός της Διερευνητικής Επιτροπής για την Οικονομία δεν αποτελεί λάθος και απέρριψε τις επικρίσεις για καθυστέρηση των ερευνών σε συνάρτηση με τον τεράστιο όγκο μαρτυρικού υλικού που συνελέγει. Το όλο ανακριτικό έργο θα πάρει πάρα πολύ καιρό και να μην έχουμε ψευδεστήσεις. Αυτή η άσκηση πίεσης, η οποία είναι πραγματικά τρόμερη, δεν θα μας οδηγήσει σε βεβαιασμένα αποτελέσματα, τα οποία μετά θα έχουν πολύ αρνητικό αντίκτυπο. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς πάσαν κατεύθυνση. Εκείνο που δεν δέχομαι εγώ είναι εάν υπάρχουν αυτές οι ευθύνες να έρχονται τώρα τα πρόσωπα τα οποία φαίνεται σε κάποιο βαθμό να είναι εμπλεκόμενα σε αυτές τις πολιτικές ευθύνες και να επιτίθενται εναντίον της νομικής υπηρεσίας ή προσωπικά του Γενικού Εισαγγελέα και να κατηγορούν για καθυστερήσεις, για κολλησιεργίες κλπ. Μέχρι στιγμής έχουν περισυλλεγεί 98.000 έγγραφα και 22.000 GB σε ηλεκτρονικά αρχεία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μαρτυρίες που αφορούν την Uniastrum, την εταιρεία Focus και τις διαδρομές χρημάτων στο εξωτερικό, καθώς και μαρτυρίες για πράξεις ή παραλήψεις συγκεκριμένων προσώπων. Στο μεταξύ, καταχωρήστηκαν μέχρι τώρα οι ποινικές υποθέσεις που αφορούν τον τέος διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Χριστόδουλο Χριστοδούλου, ενώ άλλες δύο υποθέσεις συναλλαγών προχωρούν, αλλά χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Θα προσπαθήσουμε να επιλέξουμε και να δώσουμε προτεραιότητα σε κάποιες υποθέσεις οι οποίες να έχουν μία αυτοτέλεια. Ο Κώστας Κληρίδης αναφέρθηκε και στην έρευνα της Επιτροπής Θεσμών, η οποία δεν θα πρέπει να προβεί σε συμπεράσματα νομικής ή ποινικής φύσεως. Εκείνο που πρέπει να για το οποίο πρέπει να ασκηθεί προσοχή είναι στον διαχωρισμό εκεί των εξουσιών. Δηλαδή, δεν είπα ποτέ στην Επιτροπή μη δημοσιοποιήσετε όνομα. Εκείνο που τους είπα είναι ότι πρέπει να σεβαστούν δύο πράγματα. Πρώτον, θέμα προσωπικών δεδομένων και δεύτερον, το να αποτραπεί ο κίνδυνος ενοχοποίησης προσώπων. Σε ό,τι αφορά την πολύκροτη υπόθεση χρηματοδότησης των κομμάτων Δυσί και Ακέλ από την εταιρεία Focus, ο Κώστας Κληρίδης ήταν σαφής. Καταρχάς, υπήρξαν ποινικά αδικήματα σε αυτή την ιστορία? Η απάντηση είναι απλά όχι. Δεν έχει σίγουρα κάτι βρεθεί το αξιοπινό. Επισήμανε μάλιστα ότι θα ληφθεί κατάθεση και από τον Μιχάλη Ζολότα αλλά και από οποιονδήποτε φέρει πολιτική ευθύνη. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα, εξετάζεται σφάλμα ή έγκλημα στην απόφαση για αγορά ελληνικών ομολόγων. Αναφορικά με την υπόθεση του τέους διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, ο Γενικός Εισαγγελέας είπε ότι παρόλο που δεν προχώρησε ποινική διαδικασία κατά του Πανίκου Δημητριάδη για πλαστογράφηση, όλα τα υπόλοιπα την χάνουν διερεύνησης και δεν έχουν απεμποληθεί. Αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας, αυτή είναι η απάντησή μου. Και μετά να κρίνεται εκ του αποτελέσματος.